Ο κύριος Βασίλης Δημόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή, εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, νομικός. Κύριε Δημόπουλε, μας ακούτε? Ναι, ναι, ακούω. Γεια σας, κύριε Δημόπουλε. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ σημαντική καταγγελία σήμερα του ΚΚΕ. Έχουμε πάλι το φαινόμενο των περίφημων συνακροάσεων, των υποκλοπών στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ναι, δυστυχώς για άλλη μια πολλωστή φορά, θα έλεγα, τα τελευταία 4 χρόνια, έχουμε αυτό το περιβόητο φαινόμενο που καταντά να γίνεται ενδημικό. Είναι και λόγω της πανδημίας, φαίνεται. Αυτό ξεκίνησε πριν την πανδημία. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2016. Τέσσερα χρόνια τώρα. Κλείνει τώρα 4 ολόκληρα χρόνια. Και εδώ πια έχουμε ξεπεράσει τα εσκαμμένα. Δηλαδή, ξεδιάντροπα μπορούμε να πούμε ποια είναι οι παρεμβάσεις και δεν ξέρω πώς, ενώ τα στοιχεία βοούν, οι αρχές καθεύδουν. Όταν λέτε βοούν, κύριε Δημόπουλε. Βοούν όταν από τις πρώτες έρευνες που γίνανε στην πρώτη καταγγελία μας για τις υποκλοπές του 16, του 17, του 19, είχαν βγει συμπεράσματα σε πρώτη φάση που περιλαμβάνουν σε ένα συμπέρασμα, πόρισμα που είχε κάνει η ΑΔΑΕ τότε. Που έλεγε ότι βεβαίως γίνανε κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής από τόσες χώρες της Ευρώπης, 13, 14, 15 τον αριθμό, από την Αγγλία, από τη Δανία, από την Ολλανδία, από την Αμερική. Αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω, διότι και τα λοιπά, τα μέσα, οι συνδρομές που δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε και εκκρεμούν δικογραφίες από το 16, το 17 και το 19. Εδώ δηλαδή αρχίζει να γίνεται πολύ σοβαρό το πράγμα. Τώρα υπάρχει κάτι καινούριο όμως. Των επικοινωνιών, μάλλον αρχή διασφάλισης, όχι των επικοινωνιών, αλλά της ανασφάλειας των επικοινωνιών. Θυμάμαι ότι η ΑΔΕ, όπως λέτε, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών, όντως στο πόρισμά της είχε μιλήσει για υποκλοπές από 14 χώρες της Ευρώπης. Σε πάση περιπτώσει κλήσεις της έλεγε. Ναι, τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ναι, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, ακριβώς. Δύο από ό,τι θυμάμαι καλά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ καλά θυμάστε, ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτές έχουν μεγάλη σημασία, κύριε Μπογιόπουλε. Γιατί αυτές είχαν δρομολογηθεί από εταιρεία που έδρευε την εταιρεία τηλεφωνική στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχαν δρομολογηθεί στο αστικό κέντρο του ΟΤΕ, εδώ, το τοπικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και ήταν εύκολο από αυτή τη διαδρομή που ήταν σε αστικό κέντρο και από σταθερό τηλέφωνο να βρεθεί ποιος είναι ο καλόν και σε ποιον ανήκει. Ποιος είναι το τηλέφωνο που καλεί, η σύνδεση που καλεί και σε ποιον ανήκει. Δεν έγινε όμως τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτά είναι τα ερωτήματα που βάζουμε 4 χρόνια. Και κρεμεί υπόθεση ακόμα στη δικαιοσύνη χωρίς να έχουμε απάντηση. Καταθέσαμε πρόσφατα ερώτηση και αν σας πω ποια ήταν η απάντηση των συναρμόδιων υπουργών, θα γελάνε και οι κότες, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Α, είναι κυριολεκτικά και κόντες. Δεν μπορούν να λέγονται σοβαρά τέτοια πράγματα και να δίνονται τέτοιες απαντήσεις από υπεύθυνα υπουργεία και υπεύθυνες αρχές. Όσο το είχα παρακολουθήσει, κύριε Δημόπουλε, υπήρξε κάποια στιγμή απάντηση ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία απευθυνόμενη προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος γιατί δεν έχουμε τον αριθμό της δικογραφίας? Μπράβο. Αυτό ήταν σε τελευταία ερώτηση βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος, όχι πριν λίγο και όχι πάρα πολύ καιρό, όπου μεταξύ των άλλων υπουργών που απαντούσαν, της ψηφιακής δηλαδή πολιτικής, πώς λέγεται, το περιβόητο των υπουργείων που υποτίθεται ότι παρακολουθεί αυτά, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Που το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαντούσε με έναν, θα έλεγα, ειρωνικό, ξεδιάντροπο τρόπο, ότι ξέρετε, δεν έχουμε τον αριθμό της δικογραφίας για να μπορούμε να σας απαντήσουμε στο ερώτημά σας που βρίσκεται υπόθεση. Αλήθεια δεν ξέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για μια τέτοια σοβαρή υπόθεση ποιος είναι ο αριθμός? Στην ανακοίνωσή με σήμερα δημοσιεύουμε αυτό. Έχω διαβάσει 40 φορές τους αριθμούς της δικογραφίας. Τι να πούμε. Δηλαδή γελάμε τώρα γιατί πια το πράγμα δεν πάει άλλο. Έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ μας χοροϊδεύουν. Υπήρξε κάποια απάντηση, υπήρξε κάποια στην ανακοίνωση αυτή του κόμματος, κάποια απάντηση της αρχής? Ναι. Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχουμε κάποια απάντηση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ευαρεστήθηκε να μας κάνει την τιμή να απαντήσει. Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς έτσι το εκτιμούμε και νομίζω ότι αντικειμενικά έτσι είναι. Γι' αυτό και καλούμε τον ελληνικό λαό να το κάνει υπόθεσή του. Εδώ είναι ζήτημα διασφάλισης δικαιωμάτων ατομικών κοινωνικών του λαού. Δεν μπορεί να μείνει ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα όταν παρακολουθούνται οι γραμμές στα τηλέφωνα ενός κόμματος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει οι συνομιλίες ενός κόμματος, του αρχηγού ενός κόμματος, με ποιον μπορεί να είναι, σε τι επίπεδο μπορεί να είναι πολιτικό υψηλό. Τότε τι να περιμένει ο λαός από την προστασία αυτή του απορρίτου? Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.